τηλέφωνο, έχουμε τηλέφωνο. Ναι. Έλα βρε αγάπη μου, γλυκιά. Μια ώρα κάνω πρόλογο και λέω για σένα τα καλύτερα και δεν ακούς. Ποιο που είσαι, στην Αυστραλία, στην Άξο είσαι. Καλησπέρα σε όλους σας, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, γλυκόρη μου, γλυκέ. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Είμαστε πολύ καλά, χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε. Ελπίζω να άκουσες αυτά που είπα για σένα, σίγουρα δηλαδή τα άκουγες. Τα άκουγες. Καλά, να πω μια καλησπέρα σε όλους εκεί. Καλησπέρα και από εμάς. Καλό μεσημέρι και από εμάς. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά. Ξέρουμε ότι οι τελευταίες δύο εβδομάδες το πρωινό του Σφαίρα έβγαινε από την Νάξο. Σας ακούγαμε, σας απολαμβάναμε και τους τρεις. Καλησπέρα, καταρχάς. Συγγνώμη και στην Κωνσταντίνα και στον Παύλο και στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, να είστε καλά. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί λέγαμε με το θέμα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Επειδή κάνετε το θέμα με τον Αυγουστό, την Αυγουστόστρια, θα παρακαλούσα αν μπορούσε να κάνει κάποιο κάτι, μην Αυγουστόστρια ή γιατρό. Αυτή η φράση που λέμε ότι να μην κάνετε μπάνιο χορτάτη, να αλλάξει, γιατί πέρσι έκανα μόνο δύο μπάνια. Θα το προσπαθήσουμε, αλλά δεν σου υποσχόμαστε κάτι. Κάντε κάτι, σα παρακαλώ γι' αυτό. Ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν. Περίμενε την επιτυχία αυτή που θα είχε η πρωινή ζώνη με εσάς τους τρεις. Στο ραδιόφωνο, στο Σφαίρα, ναι. Ναι. Καταρχάς, ήθελα να πω λίγο τα καλά λόγια για εσάς. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι έχω βγει και στο παρελθόν και έχω μιλήσει πολύ αληθινά για αυτή την εκπομπή που κάνατε εκεί. Το ξέρω. Και συνεχίζει να βγαίνει πάρα πολύ ωραία. Το ξέρω. Καταρχάς, να σας πω συγχαρητήρια και για φέτος. Και είναι πολύ ωραία που έχει καταφέρει και η Κυριακή. Θέλω να πω στο Θέμη δίπλα ότι ήταν η καλύτερη χρονιά βραβείων ΜΑΤ που έχω δει τα τελευταία 10 χρόνια. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πολύ. Με συγκινείς, αλήθεια το λέω. Σε ξέρω τόσα χρόνια, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, τρανώ. Δεν μπόρεσα να έρθω εγώ φέτος. Ναι, αν και μας καλέσανε, αλλά ήταν ό,τι πιο ωραίο. Δηλαδή, ένιωσα περήφανος σε μια τόσο μέσα εισαγωγικά παράξενη βιολογική χρονιά. Μπράβο για αυτό που κάνατε εκεί πέρα. Δηλαδή, ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει μια αισιοδοξία, υπάρχει κάτι ωραίο. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Και τώρα, Ναταλία μου, πες με εσύ. Λέω, αν περίμενες την επιτυχία αυτής της πρωινής ζώνης έτσι όπως τη φτιάξατε, παρέα με τη Ράνια και τον Γιώργο. Ναι, δεν την περίμενα, αλήθεια είναι, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι θα ξεκινήσω. Καλά, να σας πω και συγχαρητήρια που φέτος ξυπνήσατε τον Αντώνη Κανάκη. Ναι. Για να σας βγει στο τηλέφωνο. Αυτό και μόνο θεωρείται ένα τηλεοπτικό σημείο συγκλονιστικό. Κομβικό, κομβικό. Κομβικό. Για του χρόνου. Ναι. Τι να περιμένουμε από το Σεπτέμβριο και μετά στο πρωινό, θα αλλάξει κάτι, θα βάλετε καινούργια παιχνίδια, θα κάνετε κάτι άλλο ή... Ναι, η αλήθεια είναι ότι καταρχάς πρέπει να ομολογήσω, δεν την περίμενα, γιατί συνέβη κάτι ακόμη και αυτό που ξέρεις, εγώ ασχολούμαι με τους αριθμούς ναι. και τις θεματικότητες και τις ακροματικότητες, το οποίο είναι σνόμπαρα, ακόμη και όταν πήγαινα καλά, πολύ καλά και όχι καλά. Και στα κατά μου και στα καλά μου πάντα τα κοιτούσα. Αλλά τα σεβόμενα δεν απέφευγα όταν δεν πήγαινε καλά να λέω ότι τώρα δεν μου κάνουν εμένα αυτά τα νούμερα. Ναι. Και με τους αριθμούς της πραγματικότητας συνέβη κάτι απίθανο μετά από πάρα πολλά χρόνια. Ίσως και ποτέ νομίζω στο ραδιόφωνο να αλλάξει έτσι, διότι το ραδιόφωνο δεν αλλάζει γρήγορα. Θέλει ένα χρονικό διάστημα για να αλλάξει η ηλικία. Και συνέβη κάτι πέρα από το πρωί. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που έκανε την αλλαγή. Η αναμνήση μου βέβαια πρέπει να σου πει και από τον Αλφα. Το ραδιοφωνό ήταν καταπληκτικές τα απογεύματα. Και όταν τελείωσε η συνεργασία μου, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ που έφυγα από το ραδιόφωνο εκεί. Αλλά ομολογουμένως αυτό που κάναμε το πρωί τώρα, το φέτος ήταν κάτι που μου άρεσε ιδιαίτερα. Επειδή μας θα θέλαμε να σου μιλήσουμε κι άλλο, αλλά έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο που μας περιμένει και ο χρόνος μας πιέζει πάρα πολύ. Θα σου ευχηθούμε λοιπόν ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Τα φιλιά μας στην Κατερίνα με ένα μπόνο. Και με το καλό να έρθει το μωράκι σας στον κόσμο. Πάρα πολύ. Μακάρι, θα ήθελα και εγώ κάποια στιγμή, θα ήθελα πολύ να τα πούμε. Θα σε περιμένουμε από κοντά κάποια στιγμή. Καλό καλοκαίρι σε όλους σας και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά σας. Σ' αγαπάμε πολύ, Γρηγόρη μου, γλυκιά. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Φιλιά πολλά. Καλό καλοκαίρι.